Η έβρεση μεγάλου σπιτιού προς ενοικίας είναι μια δύσκολη υπόθεση, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη έλλειψη. Αλλά και όταν βρεθεί το κατάλληλο σπίτι, αυτό είναι οικονομικά απλησίαστο. Ακούστε, το θέμα με τα ενοίκια ειδικά δεν είναι αποκλειστικά θέμα πανδημίας. Τα τελευταία δύο περίπου χρόνια η Καλαμάτα έχει μια τρομιά έλλειψη στα ενοίκια, κυρίως λόγω της βραχυπρόθεσμης της ενοικίασης που έγινε ξαφνικά μόδα. Και τώρα με την πανδημία επιδεινώθηκε πιο πολύ. Στα μεγάλα διαμερίσματα. Φέτος, με τον καινούργιο χρόνο, μικρά διαμερίσματα για γκαρσονιέρες, στούντιο και διαράκια αρχίζουν και έρχονται. Αλλά δεν υπάρχουν φοιτητές, δεν υπάρχουν κόσμος για να τα νοικιάσει. Αντιθέτως, λόγω της πανδημίας έχουν αφήσει τα μικρά σπίτια οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν φύγει από την πόλη, καθώς τα πανεπιστήμια είναι κλειστά. Για το μέσο Έλληνα είναι απλησίαστα ενοίκια. Το τι θεωρούμε ακριβό και φθηνό είναι σχετικό, αλλά όταν ας πούμε βλέπεις ότι και διάρη και διαράκι με ένα υπερομάτιο ξεχωριστά ζητάνε 350 και 400 ευρώ, εντάξει, είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσό των πελατών μας, όταν πάμε να δούμε ένα ακίνητο και μας πει, ξέρω εγώ, ας πούμε ότι θέλω να πάρω 100 ευρώ και του πεις ότι θα πάρει 70, ένα μεγάλο ποσό μας ακούει. Μας ακούει πλέον. Yeah. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που σου λέει, εγώ θέλω να πάρω αυτά τα χρήματα. Πάντως, το τελευταίο διάστημα αυξήθηκε σε μικρό ποσοστό όμως η ζήτηση και στα μικρά διαμερίσματα. Υπάρχει τρομερή κίνηση. Απλώς το αγοραστικό κοινό δυσκολεύεται να αποφασίσει. Ναι, γιατί και εκεί υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει έλλειψη στα ακίνητα που ζητάει η αγορά. Στα ακίνητα που μπορεί ο μεσαίος, ο Έλληνας ή ο καθένας που θέλει να αγοράσει, έχει ένα αλφα ποσό και δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Εκεί υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει έλλειψη γιατί, όπως είπαμε, λόγω της πανδημίας, λόγω της οικονομικής κρίσης που προϋπήρχε, δεν υπάρχουν τα ακίνητα. Ναι, υπάρχει πολλή κίνηση, υπάρχουν πολλά ραντεβού, αλλά δεν αποφασίζει εύκολα ο κόσμος να αγοράσει. Εν μέσω πανδημίας πάντως υπάρχει κινητικότητα όσον αφορά στις αγοραπολισίες ακινήτων. Έχουν εξενικαστεί αρκετά σπίτια, αλλά εδώ και 10-15 πέρες υπάρχει μια στροφή και αρχίζουν πάλι και έρχονται οι φοιτητές. Είτε γιατί τους αρέσει η Καλαμάτα. Ας πούμε, είχα από κάποιους φοιτητές προχθές που μου λέει θέλουμε να ξανανοικιάσουμε πάλι, γιατί μας αρέσει η Καλαμάτα και θέλουμε να συνεχίσουμε να μένουμε. Έχουν αποφύσει και τα παιδιά και θέλουν να ξεφύγουν λίγο και από το σπίτι. Είτε γιατί δεν ξέρω ότι θα ανοίξουν πάλι τα πανεπιστήμια, δεν ξέρω γιατί.